Επτά στου 10 Έλληνε κατοικούν σε δικό του σπίτι, όμως οι 3 στου 10 αναγκάζονται να νοικιάσουν και αυτοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα καθώ το στεγαστικό παραμένει μεγάλο αγκάθι για τη χώρα, ενώ ειδικά για την Κρήτη η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματο με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων να επισημαίνει πως μόνο αν δοθούν ουσιαστικά κίνητρα στου ιδιοκτήτε θα δοθεί λύση. Σε όλη την Ελλάδα πράγματι είναι οξύ το στεγαστικό πρόβλημα. Οξύτερο όμως είναι στις τουριστικές περιοχές όπως είμαστε τα Χανιά και η υπόλοιπη Κρήτη. Εν ώψη του ότι εμείς δεν έχουμε μόνο τους μόνιμους κατοίκους, έχουμε τους τουρίστες και έχουμε επιπλέον και τους φοιτητές, διότι έχουμε τα πανεπιστήμια. Οπότε αντιλαμβάνεστε, πολλαπλασιάζεται το πρόβλημα. Τα κλειστά σπίτια... Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα δείτε αν μια βόλτα κάνετε, ο καθένας κάνει στα χανιά, πόσες μονοκατοικίες είναι κλειστές και εγκαταλελειμμένες και έχουν αφαιθεί στην τύχη του. Αυτό τώρα για να μπορούν αυτά τα κίνητα να βγουν στην αγορά, θα πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα. Μάλιστα, έχει διαπιστωθεί ότι λείπουν περισσότερα από 210.000 ακίνητα για να καλυφθούν όλοι και την ίδια ώρα χιλιάδε σπίτια παραμένουν κλειστά. Όπω τονίζει η αντιπρόεδρο τη Πομιδάνη Ναφουντουλάκη, μία από τι προτάσει τη Ομοσπονδία είναι να απαλλαγούν οι διοκτήτε αυτών των ακίνητων από τη φορολογία για μία τριετία. Δεν είναι εύκολο το πρόβλημα. Έχουν ανακοινωθεί κάποια μέτρα, το εξοικονομώ από την κυβέρνηση, τα οποία υπομοιδά τα βλέπει θετικά. Αυτά όμω δεν μπορούν να αποδώσουν άμεσα. Θέλουν τουλάχιστον μία τριετία για να μπορεί να αποδώσουν. Ε, μια άμεση λύση του προβλήματος θα μπορούσε να είναι να μπορεί να υπάρξει φοροαπαλλαγή για μία τριετία για τα κίνητα τα οποία ήταν κλειστά, αποδεδειγμένα κλειστά. Αυτό βρίσκεται από τα από την ΑΔΕ, από τα στοιχεία που δηλώνομαι, στα πληροφορικά στοιχεία μίσθωση και αυτά τα κίνητα επί μία τριετία να μην πληρώνουν φόρο, ο οποίο είναι υψηλό. Έκτο όμω από τι κλειστέ κατοικίε, σύμφωνα με την κυρία Φουντουλάκη, υπάρχουν και ακίνητα βραχυχρόνια μίσθωση, τα οποία δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα στου ιδιοκτήτε του και θα μπορούσαν ενδεχομένω να δοθούν για μακροχρόνια μίσθωση, εφόσον και εκεί δοθούν κίνητρα. Δεν είναι μόνο οι κλειστέ οι μονοκατοικίε, είναι επίση και ακίνητα βραχυχρόνια μίσθωση, τα οποία ενδεχομένω λόγω θέση, λόγω του ότι οι δυσκολίε διαχείριση των ακινήτων αυτών, τα οποία πιθανόν να μην αποδίδουν αυτά που θεώρησαν οι του αποδίδουν, ένα τμήμα λέω τη βραχυχρόνια μίσθωση, των Airbnb. Θα μπορούσαν και αυτά να αποδοθούν σε μακροχρόνια μίσθωση, εάν δοθούν και εκεί κίνητρα. Τέλο, σε ό,τι αφορά την Golden Visa, για την οποία η κυβέρνηση εξετάζει πρόταση σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται μόνο η διοκατοίκηση ή η ενοικίαση του ακίνητου μόνο για μακροχρόνια μίσθωση, η κυρία Φουντουλάκη επισημαίνει. Όσοι αγοράζουν ακίνητα ε, για την Golden Visa, ένα τμήμα μικρό μεν ιδιοκατοικεί, ένα άλλο τμήμα, ξέρετε, δεν ενδιαφέρεται για, την, για το Airbnb. Περισσότεροι τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς για, για μακροχρόνιε μισθώσει. Ε, εν πάση περιπτώσει, ελέγχθη μια πρόταση να μην επιτρέπετε στα κίνητα που αγοράζονται με Golden Visa να μισθώνονται Airbnb, να, μόνο για μακριχρόνια μίσθωση ή για ιδιοκατοίκηση, η οποία είναι πολύ θετική. Η Πομιδάτη βλέπει πολύ θετικά. Αλλά δεν, θα λύσει, δεν είναι εκεί το πρόβλημα στην οικονομία δηλαδή και στους, στο να βγουν τα κίνητα στην αγορά και να λύσουν το στεγαστικό πρόβλημα.